Ούτε δύο φορές, αλλά πολλές δεκάδες φορές οι τηλεοπτικές κάμερες έχουν καταγράψει εξάλλου, εκτός από αντικρουόμενες δηλώσεις του Πρωθυπουργού και δηλώσεις κορυφαίων υπουργών που στην πορεία αλληλοανερέθηκαν. Η αρχή έγινε τους πρώτους μήνες διακυβέρνησης Πασόκ με τον Υπουργό Γιώργο Παπακοσταντίνου και συνεχίστηκαν μέχρι σήμερα. Γυμναστικές επιδείξεις θυμίζει η πολιτική της κυβέρνησης στην οικονομία, καθώς οι κολοτούμπες διαδέχονται η μία την άλλη όταν θα πρέπει να δικαιολογηθούν τα αδικαιολόγητα, αλλά κυρίως όταν οι επικεφαλής του οικονομικού επιτελείου προσπαθούν να αποκρύψουν την πραγματικότητα. Η πρακτική αυτή ξεκινά από τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησης Πασόκ με υπουργό τον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Αυτό που απομένει να εξαφανιστεί είναι η λανθασμένη πεποίθηση ότι παρά τις καλύτερες προσπάθειες η Ελλάδα θα χρειαστεί να αναδιαρθρώσει το χρέος της τελικά. Οι ενδείξεις ότι αυτό δεν θα συμβεί πολλαπλασιάζονται, αλλά για να αποδειχθεί πέρα από κάθε αμφιβολία θα χρειαστεί χρόνο. Ο χρόνος πέρασε και η Ελλάδα αναδιαρθρώνει το χρέος της. Η πρώτη φορά του 21% δεν ήταν αρκετή. Έτσι έρχεται και δεύτερη με κούρεμα 50% ή και 60% αναλόγως που θα κάτσει μπίλια. Ίσως να μην γνώριζε τότε ο κύριος Παπακοσταντίνου. Ο χρόνος όμως δεν τον επιβεβαίωσε ούτε στα όσα δήλωνε για την ανάπτυξη. Η βιωσιμότητα του χρέους εξαρτάται από το αν έχει σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα και θα τα έχουμε από το 2012. Καθώς η ανάπτυξη θα επανέλθει, στο τέλος των μεταρρυθμίσεων θα επέλθει ένα θετικό σοκ στην οικονομία και άρα υψηλή ρυθμή ανάπτυξης. Οι οποίοι όμως πολύ γρήγορα εγκαταλείφθηκαν από τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Υπάρχει ένα εύρος προβλέψεων το οποίο μπορεί να κινηθεί πάνω από το 4,5 και θα δούμε που θα σταθεί. Εγώ θα ήμουν ευτυχής εάν είχαμε βέβαια το πιο καλό, το πιο αισιόδοξο αποτέλεσμα. Αλλά και αυτό το νούμερο ξεπεράστηκε και γρήγορα έφτασε στο μείον 5,5%, αν και ούτε αυτό το ποσοστό φαίνεται να είναι τελικό. Έτσι η κυβέρνηση προσέφυγε στο πρόσφατο μπαράζ ανακοινώσεων μέτρων με την διπλή μείωση του αφορολογίτου που έφτασε από τις 12.000 στις 8 και τελικά στις 5.000 ευρώ, καταλήγοντας να αφορολογεί μέχρι και ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας. Τι έλεγε νωρίτερα ο κύριος Βενιζέλος? Δεν θα χρειαστούν νέα μέτρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση βάζω και μια άλλη κόκκινη γραμμή, ότι δεν πρόκειται να επιβαρύνουμε τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Και πιο αγαθό είναι το καλύτερο για να πέσουν σίγουρα οι αδύνατοι στην τσιμπίδα της εφορίας. Το ηλεκτρικό. Αρχικώς άλλη ήταν η άποψη Βενιζέλου επί του θέματος. Αργότερα όμως κατέληξε εκτεθειμένος. Δεν είναι οι λογαριασμοί της ΔΕΗ ο μοχλός για να εισπράττεις τέλειοι φόρους και ιδίως φόρους. Το μόνο μέτρο που έχει όλα αυτά τα προσόντα, που είναι μέτρο άμεσης καθολικής εφαρμογής, αλλά κλιμακωμένο δίκαια με κοινωνικά χαρακτηριστικά, είναι ένα ειδικό τέλος στην χτισμένη επιφάνεια, στην ακίνητη περιουσία, που θα εισπραχθεί μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Επιπλέον το μέτρο φαίνεται ότι θα μας ακολουθεί για πάντα, αφού λύνει τα χέρια της κυβέρνησης που αδυνατεί να δημιουργήσει τον πρέπον μηχανισμό εισπράξης φόρων, αλλά και δεν μπορεί να εκτελέσει απολύτως το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. Δείτε πώς άλλαξε τις εκφράσεις του μέσα σε ένα μήνα ο Υπουργός. Το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων θα εφαρμοστεί χωρίς παρέκκληση. Πρέπει να φτάσουμε στο Δεκέμβριο του 2011 σε ένα αποτέλεσμα ταμιακό αλλά και αναπτυξιακό σε σχέση με τις ιδιωτικοποιήσεις, που να είναι μέσου στόχου ή, εν πάση περιπτώσει, πολύ κοντά στου στόχου. Δεν μοιάζει λοιπόν τυχαίο ότι το περιοδικό Der Spiegel δημιούργησε εκτενές προφίλ του Ευάγγελου Βενιζέλου. Τον χαρακτηρίζει ξερόλα με παραδειγματική ευγλωτία και γνώση του αντικειμένου του, κάτι που φαίνεται από τους ατελείωτους μονολόγους του. Η στιγμή όμως φαίνεται να τον ξεπερνά και, όπως γράφει το περιοδικό, βρίσκεται σε ένταση, στριμωγμένος και αναγκασμένος να πληρώσει ένα πολιτικό κόστος που δύσκολα θα καταφέρει να σηκώσει. Κατερίνα Κρυβοπούλου, καλησπέρα. Λοιπόν, τα μπρος-πίσω της κυβέρνησης είναι λίγο πολύ γνωστά. Δεν ξέρω αν μας κάνει και καλό στον ψυχικό μας κόσμο να τα θυμόμαστε. Λοιπόν, το θέμα είναι. Ό,τι θυμάται κανείς, καλό είναι. Ναι. Το θέμα είναι ότι τώρα και εδώ που βρισκόμαστε, στην πιο δύσκολη ώρα δηλαδή, το πολιτικό παιχνίδι εξακολουθεί να παίζεται με επικοινωνιακούς όρους και με μικροκομματικές στρατηγικές, θα έλεγα. Και ειλικρινά, Κατερίνα, εγώ δεν έχω καταλάβει τελικά αν η κυβέρνηση θέλει ή δεν θέλει να πάει με 180 ψήφους στη Βουλή. Νομίζω δεν θα πάει τελικώς. Αλλά το θέμα, το μόνο που πάνε είναι οι ενεγολωθίες και οι ασυνέπειες, όπως το είδαμε. Αλλά το θέμα είναι, Σία, ότι δεν πάει πια άλλο και αυτό το δούλεμα. Και με συγχωρείτε που το λέω έτσι, με τους κεντρικούς πολιτικούς παίκτες να παίζουν πόκερ με μπλόφες και κλειστά χαρτιά και άλλα σχετικά στην πλάτη όλων μας. Η υπόθεση με τους 180
δεν είναι ένα ακόμη επικοινωνιακό τερτύπι. Είναι κάτι χειρότερο από αυτό. Είναι επικίνδυνο παιχνίδι με τους θεσμούς πλέον. Όταν βάζεις τη Βουλή σε αυτή τη μικροπολιτική σκακέρα, όταν ρίχνεις άδεια για να πιάσεις γεμάτα ή όταν παίζεις παράλληλα παιχνίδια. Όταν μετράς δυνάμεις. Αλλά καταλαβαίνω ότι μάλλον εννοείς την τακτική Βενιζέλου και μία προσπάθεια που διεφάνει σήμερα από την κυβέρνηση να δείξει ότι ήταν στο ίδιο μήκος κύματος ο κύριος Βενιζέλος με τον κύριο Παπανδρέου. Ακριβώς. Αυτό εννοώ. Αν ήταν σε συμφωνία με τον Μαξίμου να ανοίξει ο Βενιζέλος θέμα 180 και τώρα το παίρνουν πίσω, τότε σιγά υπάρχει θέμα αξιοπιστίας και υπευθυνότητας. Και σημειολογικά να το δούμε, όταν προαναγγείλει ο Υπουργός Οικονομικών τις πολιτικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, αυτό ακυρώνει τον Πρωθυπουργό από μόνο του. Αν δεν ήταν σε συμφωνία με την κυβέρνηση και έπαιξε μπάλα μόνος του ο Βενιζέλος και μπήκε στο γήπεδο και ο Καρατζαφέρης λέγοντας ότι τον ενημέρωσε τηλεφωνικά ο Υπουργός πως θα πάει στις 180, τότε μιλάμε για απίθμενη ανευθυνότητα και για ταρατώδη έλλειψη σοβαρότητας. Δηλαδή, ο Βενιζέλος προαναγγέλει τις πρωτοβουλίες Παπανδρέου, τις οποίες ο Παπανδρέου διαψεύδει και μαζεύει ως φαίνεται, ο Καρατζαφέρης προαναγγέλει τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και σε λίγο τι άλλο θα δούμε. Και άνοιξε και μια συζήτηση, στην οποία μπήκε και η Νέα Δημοκρατία, μια συζήτηση καθόλου καθαρή, καθόλου έντιμη και κυρίως καθόλου, μα καθόλου χρήσιμη. Προφανώς και θα έμπαινε σε αυτή τη συζήτηση και η Νέα Δημοκρατία, αλλά εδώ που τα λέμε, ούτε και στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης νομίζω έχουμε καταλάβει τι θέλουν. Δεν είμαι σίγουρη αν και η ίδια έχει καταλάβει ή έχει καταλήξει στο τι θέλει. Η Νέα Δημοκρατία είπε σήμερα πολύ ηρωικά ότι δεν πρόκειται να δεχθεί αυξημένη πλειοψηφία των 180 εάν τεθεί θέμα εθνικής κυριαρχίας. Δηλαδή, για τα άλλα, τι θα κάνει. Δεν μας λέει. Τελευταία, δεν λέει κουβέντα επίσης για επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου που ήταν το κεντρικό της σύνθημα. Θα την κάνει ή δεν θα την κάνει. Ασαφές. Οι δε αναλύσεις που κάνουν για τα οικονομικά ορισμένα στελέχη της είναι πολύ συχνά και αλληλοαντικρουόμενες. Ο ένας αντικρούει τον άλλον. Και καλούμαστε όλοι από το πρωί τώρα να λύνουμε έτσι κουτοπώνυρους γρίφους αν ο Βενιζέλος θέλει να στριμώξει τον Παπανδρέου, αν ο Παπανδρέου αδειάζει τον Βενιζέλο, αν και οι δύο θέλουν να στριμώξουν τον Σαμαρά και ποια κίνηση του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας είναι καταλληλότερη για το προφίλ του και αν συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία να ζητήσει τώρα ή μετά συνενέσεις. Το τελευταίο χώρα, δηλαδή που αφορά αυτή τη στιγμή τον κόσμο. Ακριβώς. Όλο αυτό το χώρα, πολιτικό παιχνίδι. Έτσι. Και η χώρα βουλιάζει. Και αύριο κρίνεται η ύπαρξή της. Και δεν υπάρχει ούτε θέση, ούτε πρόταση, ούτε αντιπρόταση. Από κανέναν. Και δεν έχει κανείς το θάρρος και φοβάμαι ούτε τη δυνατότητα, ούτε την εθνική εμβέλεια να τον διαβολήσει όλο αυτό και να κινηθεί διαφορετικά. Έτσι όπως απαιτεί η συγκυρία και η ιστορία. Γιατί τα γεγονότα είναι ξεροκέφαλα, ναι, ως γνωστόν. Ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα Κρυβοπούλου. Τώρα, σε αδιέξοδο φαίνεται να είναι και ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη στην Ιταλία, ο οποίος δέχεται ασφυκτικές πιέσεις από τους Ευρωπαίους να προχωρήσει σε ένα νέο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης. Η χώρα